Λοιπόν, το ηχογράφημα με τίτλο «Υπέδαφος» γραφήθηκε 5η, 3 Ιουλίου 2014, όλη μέρα σχεδόν. Μία-δύο ηχογραφήσεις, όχι, ψέματα, 3-4 έγιναν χτες και μία-δύο έγιναν πριν 3-4 εβδομάδες. Όλα στο υποκατασκευή δωμάτιο, συνθήκες ηχογράφησης ενεργές, δυνατότητα αποσπασματικής ακρόασης και σειρά καταβούληση. Λοιπόν, και ένα υπερμήνυμα μέσα στη φωνητική τυπολοποίηση, ένα φωνητικό υπερμήνυμα. Μιας και το υπέδαφος ήταν να είναι έντυπο κάποτε, πριν κάποια αρκετά χρόνια. Ναι, να αφιερώσω το ηχογράφημα στα παιδιά που ήταν στο Ροκαμπίλιντο τότε. Αυτά. Γεια. Εντάξει, εντάξει, αντιμετωπίζεις τη ζέστη, κολλάς φωτογραφίες στο Μην τοίχο, ξεχνιέσαι, μία πρόσεχε ξεκολλάει μία από τη και κολλάς. ζέστη, πέφτει. Ωραία. Λοιπόν, η φωτογραφία πέφτει, δεν τη βλέπεις όταν Ναι, πέφτει, παρά παρά μόνο μόνο το το βράδυ, βράδυ, όταν ναι. πέφτεις, Όταν πέφτεις, πέφτεις πέφτεις, πάνω της, πέφτεις, την πέφτεις, πατάς, γλιστράς, εντάξει, γλιστράς, πέφτεις. Τώρα ανοίγεις την το φως, κρατάς, την κοιτάς, κρατάς. την κοιτάς Και και μαζί μαζί της της ξενυχτάς. να μην μου κάνεις. Κατεβαίνω στο δρόμο, όλα συμβαίνουν στο δωμάτιο ξανά, ναι, ξανά στο δωμάτιο. Με συναντάς, μου λες κύριε, μήπως είστε μάστορας, δεν απαντάω, απαντάω, όχι. Μου λες, α, οκ, okay, ξέρεις μήπως ποιος είναι υπεύθυνο στην Τις Ελλάδα τρύπες στη για τις τρύπες στήση. στη μύτη. Ξέρω, απαντώ, όχι, μου λες η Αναστασία. Όνομα σαν Η Αναστασία. Αναστασία. Τώρα που μου το λέτε.
μηχανικό μηχάνημα μπροστά, αναμέτρηση μπροστά, εισαγωγή, εισιτήριο. Το εισιτήριο φεύγει από τα χέρια, μπαίνει στο εσωτερικό, δεν γυρίζει διαφορετικό, δεν γυρίζει ξανά. Οπ, να το, γυρίζει, ταυτότητα πίσω, ταυτότητα. Τι να πω, τι να πω το πω, και τη λίγο που δεν σε βλέπω, δεν σε ακούει, δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί? Στο πραγματικό γεγονό, κάναμε μια εκδήλωση με ζε. Τι σκέφτεσαι το πρωί? Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρω. Θα σου τα φτιάξει μια βασιλόπιτα. Με σκουπίζετε και με. Τελείωνε. Τι σου θυμίζει, ζεστό είσαι. Απ' έξω έχουμε καφέ κάδο, όχι, μπλε και γκρι και καφέ. Ο γείτονας βγαίνει, τα αφήνει στη μύτη μου, μέσα στη μύτη μου. Τα ρουφάω, καταλήγουν στη γλώσσα, τα πιπηλάω, λιώνουν, τα καταπίνω, τα απολαμβάνω. Επιστροφή τώρα, επανάληψη, 2005, βήμα, πάτρα, βήμα. Δεν θα ξανά. Έξω απ' τα μπενετόνια να σε δω. Ήταν η αφορμή εσύ για να γυρίσω στην Πάτρα το καλοκαίρι. Δεν είχα σπίτι στο συντριβάνι. Σε περίμενα. Να περάσεις, να πας να πάρεις. Εφορείο. Μηχανή περίμενε. Τα τύμπανα ξεμείνανε. Και μείναμε μοναχοί. Σαν βράχοι γλάρι μάχοι. Που είναι με τη σελάτη μου. Σε θέλω. Να τρώω μακαρόνια στο συγκάτοικο το κρεβάτι με βράδυ. Και εκείνος κατουράει έξω από το σπίτι, από την πόρτα, γιατί η τουαλέτα είναι στο δωμάτιό μου. Και μιας και έγινε η πανεχογράφηση, να κάνουμε να το συνεχίσω, να το πάω λίγο παρακάτω. Παρακάτω αυτό. Θα προσπαθήσω, εάν τα καταφέρω, να περιοριστώ λίγο. Αυτό. Παρατήρηση από τον υπεύθυνο και ρακέτας. Υπάρχει υπηρεσία. Εχθρός του κολυμπάω. Φίλος. Ναι, φίλος. Της θάλασσας. Χειρότερη της παραλίας. Ευτυχώς. Βγαίνουμε. Ευαίσθητη. Πιο ευαίσθητη. Λόγω ύφεσης. Σκουπίδια. Απ' έξω έχουμε καφέ κάδο, όχι, μπλε και γκρι και καφέ. Ο γείτονας βγαίνει, τα αφήνει στη μύτη μου, μέσα στη μύτη μου. Τα ρουφάω, καταλήγουν στη γλώσσα. Τα πιπηλάω, λιώνουν, τα καταπίνω, τα απολαμβάνω. Κάνουμε γυμναστική τώρα. Καλή γυμναστική. Με σχοινάκι, πιο καλή γυμναστική. Το έμαθε τι να το σχοινάκι. Δεν μου το έμαθε, μου είπε να το πάρω. Μου το πήρε η Κατερίνα. Τι να, όμως, συγγνώμη, έπαιζες χθες στο μπόιλερ και δεν ήρθα. Δεν ήθελα να έρθω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα καλή γυμναστική. Και εσύ, Κατερίνα, ευχαριστώ για το γυμναστική.
Βασιλιά μου. Τώρα δεν θα έρθει που με παίρνει τηλέφωνο γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό. Πες γεια και στη Μαρία μου. Καλή. Εντάξει, μαλακίες, μετά από 5-10 δευτερόλεπτα πέφτουμε, σκοντάφουμε, μπερδευόμαστε με το σχοινάκι και ξαπλώνουμε κάτω και πνιγόμαστε με αυτό. Μας ραντίζει και μας... Λύνει την εξίσωση, τη λύνει, κάθεται τώρα με τον μπανιερό του, το ποτήρι του, το φακό του, περιμένει να έρθει βράδυ, να τα ανάψει και το φιδάκι να... αλλάξει. Κάθομαι στα γεγονότα. Κάθεσαι στα γόνατα. Τα γόνατα ακουμπούν το στρώμα. Τα χέρια σου πιάνουν κυρομπογιές πάνω σε χαρτί. Κίτρινος κύκλος, κίτρινος ακτίνες. Ο ήλιος, ναι, ο ήλιος. Σχεδιάζουν έναν ήλιο, ύστερα τον κρύβουν με μαύρο σύννεφο, μαύρο. Μου χαρίζει το χαρτί με χαμόγελο, το παίρνω με χαμόγελο. Το βρίσκω μετά από 10 χρόνια στο υπόγειο. Σε ένα φάκελο ανάμεσα στην ιστορία της τρίτης λυκείου και την άλγευρα της πρώτης. Χαμογελάω, θυμάμαι αυτόματα, ξεχνάω. Επιστρέφω πάνω στο σπίτι χωρίς το χαρτί. Ανοίγω την οθόνη, σπρώχνω το κέρσορα εκτός της. Το δωμάτιο να βοσβήνει. Ξεπλένω αρχή δημιουργίας. Είσαι και στο φανάρι, ναι. Είσαι και στο ρίγιο. Πρωί. Ξύπναμε σε λίγο. Ξυπνήσω. Να σηκωθώ. Πρωί. Θα βγω έξω. Πρωί. Ναι, θα βγω. Πρωί. Για να πάω στο φούρνο. Πρωί. Να πάρω ψωμί. Πρωί. Ή για να με σταματήσει. Ένας μια στολή. Μια στολή. Μια στολή. Μια στολή. Θα το πούμε λιγάκι. Κρατάω καρδιά για σένα, όχι CD κρατάω για σένα. Θα γράφει απ' έξω, θα γράφει όλα ήταν καλύτερα πριν, όλα είναι καλύτερα τώρα, σαν πριν, σαν τώρα. Σαν να κάνεις κακά μου. Δεν καμιές ρε, άντε. Εσύ ρε μαλάκα. Κάθομαι, πληκτρολογώ. Ποιος είναι ο καλύτερος, λέω ποιος είναι ο πρώτος, επιλέγω ποιος είναι ο πρώτος και ο καλύτερος. Λαμβάνω μήνυμα λέει, δηλαδή ξαναλέει, σκατά στο παρόν μου. Γκρεμίζομαι, πιάνομαι από το γιακά μου, θαύμα, βουλώνω με τα δάχτυλα το στόμα μου. Βουλώνω με αρχή αποκατάσταση εγώ τη σκέψη μου. Τι θες? Υποθέτω θα το ακούσεις αυτό. Ναι.
έχεις από την έλξη, από τη σχόλη, από τη σχολή, από την παρέα, από την εξέλιξη, από τη συγγένεια, από το πρότυπο, από το υπόγειο, από τη συλλογικότητα, από την κυριότητα, από την ασχολία, από την ανάσα. Μου λες, ναι, μου λες να επιλέξω ότι, ότι μου κάνει, τι μου κάνει. Με πιάνεις από το μπράτσο, τώρα λες επιλογή. Σπάω το χέρι μου, στο αφήνω να το κρατάς, σηκώνομαι, γίνομαι επιφάνεια, παραμένω. Έφαγε. Τι. Αυτό. Να μην χορεύουμε. Μεσημέρι, Αθήνα, μακαρόνια, ανεμιστήρας. Καλοκαίρι τώρα, αρόνια, μακαρόνια, φάμε. Ναι. Μου κάνεις αναπάντητη, θα το βρω. Βρίσκω. Βρίσκω τη ρίγανη. Okay, φάε, είναι η ίδια ηχογράφηση αυτή. Αυτή που λέει βγαίνω από το inbox, μπαίνω στον ύπνο σου. Εντάξει. Μπαίνω inbox, βγαίνω από τον ύπνο σου. Escovato. Entrare. Ζούμε απόγευμα. Αχ, την καλύτερη μας στιγμή όταν σουρουπώνει και ο καφές γίνεται μπύρα. Δίπλα στον ανεμιστήρα. Ή κρασί. Ναι, ρε, η μετατροπή μετράει. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά κάτσε. Εννοείς μόνο έξω, ας πούμε, παντού, ή μέσα και τη λες ανεμιστήρα. Παντού. Οπουδήποτε. Εντάξει, ναι, όχι. Εντάξει, τώρα απλά με ρωτάς, μωρέ. Καλά, ρε, μια διευκρίνηση. Οικοδομή. Όταν πέφτει ο ήλιος, κάποιος έχει γράψει πάνω σε τούβλα δεπέως. Καθόμαστε δηλαδή, κάθομαι στα σκαλοπάτια. Περιμένω. Περιμένω αυτόν που λέει ότι έχει κάτι κι άλλο που μπορείς να ανέβεις πάνω στην ταράτσα και να δεις τον πύργο του Άιφελ. Ή αυτόν που μαγείρευε χταπόδι και εκείνο έβγαλε το πλοκάμι του και έκλεισε το μάτι της κουζίνας. Ή αυτόν που στο ναυτικό βούτυξε και άλλαξε πορεία σε μια τορπίλη που ξέφυγε από άλλο πολεμικό και ερχόταν προς το μέρος του. Περιμένουμε, σου λέω κατουργέμαι, μου λες έρχεται, σου λέω κατουργέμαι, ρε. Μου λες τρέχοντας, τέλος πάντων. Ορίζομαι το μάτι ένα διάστημα στο χώρο, σηκώνομαι να κινηθώ κάπως μέσα του και βάζω ό,τι θέλω να ακούσω δίπλα, δηλαδή μπροστά σας για να αποτυπωθώ. Βρέχομαι για να αποτυπωθώ. Τροπικός. Ναι. Σαν να ζωντανεύει όταν μιλά, δίχως να ανοιγοκλίνει τα μάτια. Ναι. Και χωρίς αυτό το... Μίλα μου όμορφα. Λίγο να πέσει πάνω. Για λεγάμε. Παράδεισος.